Πάμε να δούμε και την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου. Ναι, ναι. Για να δούμε το σχέδιο που έχει η αστυνομία για το πώς θα κατέβουν την οργάνωση και τη συμφωνία που έχετε με τους ανθρώπους. Δεν έχουν ξεκινήσει, κυρία Δημογλίδου, ακόμα. Είναι στο κάστρο ακόμα. Δεν έχουν ξεκινήσει από το κάστρο. Και περιμένουν οδηγίες. Γι' αυτό και αναμένεται μετά το μεσημέρι να ξεκινήσουν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το λεκανοπέδιο αλλά και στο κέντρο της Αθήνας συνέχεια, όπου θα σταθμεύσουν και θα διενυκτερεύσουν, από όσο γνωρίζουμε, οι αγρότες σήμερα το βράδυ και θα ξεκινήσει σταδιακά η αποχώρησή τους από αύριο το πρωί. Να πούμε βέβαια ότι θα είναι προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας της λεωφόρου που θα κινηθούν μέχρι να φτάσουν στο κέντρο της Αθήνας. Η λεωφόρος Κηφισού, η λεωφόρος Αθηνών, η Αχιλλέως στη συνέχεια θα περάσουν ανάποδα, θα κινηθούν ανάποδα προς την πλατεία Ομάνιος και στη συνέχεια στην Πανεπιστημίου, ώστε να σταθμεύσουν και να φτάσουν μέχρι το Σύνταγμα, μέχρι και τη λεωφόρα Αμαλίας. Πού θα σταθμεύσουν, κυρία Δημογλίδου, τα τρακτέρ? Κατά κύριο λόγο στην Πανεπιστημίου και κάποιοι στη λεωφόρο Αμαλίας στο Σύνταγμα. Θα κρατήσουν δηλαδή μία λωρίδα στην ουσία, κύριε Δημοκλήδου? Θα κρατήσουν μία λωρίδα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, επειδή στις 6 ώρα το απόγευμα σήμερα είναι η συγκέντρωση, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, θα παραμείνει κλειστή η Πανεπιστημίου όπως και η Αμαλίας. Ναι. Θα είναι δύσκολο να μείνει ανοιχτή αυτή η δρόμη. Θα υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια και των ίδιων των αγροτών που θα βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο, όπως και για τους πολίτες. Άρα ο κόσμος να μην κατέβει στο κέντρο το απόγευμα? Όχι. Αυτό προτείνουμε σήμερα στον κόσμο είναι να μην κινηθεί με τα οχήματά τους σε αυτή τη διαδρομή προς το κέντρο της Αθήνας. Στη συνέχεια, η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι αγρότες μέχρι και να φτάσουν στο Πανεπιστημίου θα δοθεί στην κυκλοφορία. Αλλά υπάρχει περίπτωση να έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας και της πορείας των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας. Κυρία Δημογλίδου, να σας ρωτήσω κάτι. Θα κλείσει το μετρό? Όχι, δεν θα κλείσει το μετρό. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Εκτός και αν προκύψουν έκτακτοι λόγοι ασφάλειας που θα πρέπει να προχωρήσουν χτες σε κλείσιμο κάποιου σταθμού. Γιατί είναι, διάβασα στην εφημερίδα, θα περιέχεται μέσα στις αποφάσεις θα κλείσουν και κάποιοι σταθμοί. Δεν ισχύει αυτό. Το μετρό θα είναι εκτός. Προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια εντάξει, απόφαση. Ωραία, πόσα τρακτέρ έχετε? Και τον ηλεκτρικό θα χρησιμοποιήσουν και οι αγρότες που θα σταθμεύσουν τα λεωφορεία στο Ολυμπιακό Στάδιο για να φτάσουν στο Σύνταγμα. Άρα έχουμε τα λεωφορεία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από εκεί οι αγρότες μπαίνουν στο μετρό και στον ηλεκτρικό να κατέβουν στο κέντρο. Και υπάρχει και κάποιο σταθμό άλλο συγκέντρωση έξω από την Αθήνα ή μόνο το Ολυμπιακό Στάδιο είναι ο βασικός πυλώνας συγκέντρωσης? Για τα πούλμαν και τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα είναι το Ολυμπιακό Στάδιο. Τα τρακτέρ όμως θα βρίσκονται στην Πανεπιστημίου και στην Αμαλία. Πόσα τρακτέρ, ναι. Πόσα θα αφήσετε? Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι θα φτάσει μέχρι τον αριθμό των 150-140, όχι παραπάνω. Θα περάσουν όλα στο κέντρο, κύριε Δημογλίδου? Θα περάσουν όλα στο κέντρο κανονικά? Όσοι φτάσουν θα σταθμεύσουν στην Πανεπιστημίου και στην Αμαλίας. Θα οδηγούν φυσικά συνοδεία περιπολικών της αστυνομίας, όπως συνοδεύονται από την πρώτη στιγμή που έχουν ξεκινήσει από περιοχές της Θεσσαλίας και γενικότερα της Στερεάς Ελλάδας αλλά και όλης της Ελλάδος. Βρίσκονται τώρα στο κάστρο Βιωτίας, αναμένεται να ξεκινήσουν σε λίγο ναι, να φτάσουν στο λεκανοπέδιο. Πάντως, γενικότερα το επίπεδο συνεννόησης αστυνομίας με τους αγρότες είναι πολύ ικανοποιητικό, νομίζω εγώ, αν καταλαβαίνω καλά. Είναι πολύ ικανοποιητικό και νομίζω το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι ότι η αστυνομία δεν βρίσκεται απέναντί τους. Η αστυνομία βρίσκεται εκεί να διευκολύνει και τη δική τους κίνηση, να κινηθούν με ασφάλεια και να φτάσουν στην Αθήνα, αλλά να προστατεύσουμε και τη συγκέντρωσή τους εδώ στην Αθήνα. Είναι καλή και η στάση των αγροτών εννοώ. Δηλαδή και οι αγρότες δείχνουν τέτοια διάθεση συνεννόησης με την πολιτεία, με το κράτος, για να μην ταλαιπωρήσουν κανέναν, να διαδηλώσουν, να κάνουν τον αγώνα τους όπως. Κυρία Δημοκλήδου, θα μείνουν τελικά, σας έχουν ενημερώσει, θα μείνουν για μία μέρα, θα φύγουν αύριο, θα αναχωρήσουν αύριο? Η επιθυμία τους είναι να μείνουν μέχρι και αύριο το πρωί και σταδιακά από αύριο το πρωί να ξεκινήσει η αναχώρησή τους για τις περιοχές τους. Μάλιστα. Φυσικά και πάλι θα συνοδεύονται από την αστυνομία. Γι' αυτό το λέω. Υπάρχει και σχέδιο για το πρωί πάλι μετά αύριο. Ναι. Το αντίστοιχο σχέδιο για την έξοδο. Και θα προχωρήσουμε και σε νέες ανακοινώσεις για νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τετάρτη το πρωί. Μάλιστα.